Τώρα, μέχρι αυτή την ώρα, Αθηνά Παπακόστα, για τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή του, τι εικόνα έχουμε. Δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Νωρίτερα, η Ουκρανική Προεδρία έκανε λόγο για 40 στρατιώτε Ουκρανού νεκρού και τουλάχιστον 10 πολίτε που είχαν χάσει τη ζωή του. Και όλα αυτά, νωρίτερα, και όλα αυτά λίγο πριν την νέα στρατιωτική ρωσική επίθεση, η οποία καταγράφηκε στο χωριό Λιπέτσκο για στην περιοχή τη Οδυσσού. Αυτή είχε ω αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του τουλάχιστον 18 άνθρωποι, σύμφωνα με αναφορέ διασωστών Πληροφορίε μάλιστα κάνουν λόγο και για δέκα γυναίκε ανάμεσα στου νεκρού. Τώρα, σύμφωνα με το Σπούτνικ, έχουμε δύο πολιτικά πλοία τα οποία πλέαν υπό ρωσική σημαία και επλήγησαν από ουκρανικούς πυράβλους στην Αζωφική θάλασσα. Αυτό ανακοίνωσε η ρωσική συνοριακή υπηρεσία στην περιοχή του Κουμπάν. Τώρα, έχουμε μία νεότερη αντίδραση από το Κρεμλίνο. Ποια είναι αυτή. Είναι ο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, ο Δημήτρη Πεσκόφ, είπε ότι στόχο τη στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία είναι η ανάγκη να καθαριστεί η χώρα από φιλοναζιστέ, έτσι, είπε χαρακτηριστικά το Κρεμλίνο. Ο Κρεμλίνο λέει ότι η επιχείρηση τη Ρωσία θα ολοκληρωθεί όταν το αποφασίσει ο ίδιο ο Πούτιν, εφόσον επιτύχει του στόχου του. Ανάμεσα σε αυτού του στόχου είναι επίση και η αποστρατικοποίηση τη χώρα. Να σου πω επίση, Εύα, ότι έχουμε αντιδράσει νέε και από τον ίδιο τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι μέσω Twitter. Ο κ. Ζελένσκι είπε χαρακτηριστικά ότι η Ρωσία προδοτικά επιτέθηκε στο κράτο μα το πρωί, όπω έκανε η ναζιστική Γερμανία στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ από την πλευρά του ο Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Κούλεμπα, λέει ότι δεν πρόκειται για ρωσική εισβολή μόνο στην Ανατολική Ουκρανία. Αλλά γενική επίθεση από πολλέ πλευρέ. Τέλο, να σου πω επίση ότι πριν από λίγο είχαμε και μία αντίδραση από το Λευκό Οίκο. Μία ανακοίνωση στην οποία εξέδωσε ο Λευκό Οίκο και λέει ότι οι προσευχέ ολόκληρου του πλανήτη είναι με το λαό τη Ουκρανία. Ο Πούτιν διάλεξε έναν καλά προμελετημένο πόλεμο. Ε, πρόκειται αύριο ο Τζο Βάιντεν σε λίγε ώρε, με συγχωρεί, να συνομιλήσει με του υπόλοιπου ηγέτε των G7. Άρα. Μετά θα ακολουθήσουν δηλώσει και επίση είπε ότι η απάντηση τη Δύση θα είναι ενωμένη και αποφασιστική. Σα ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά Παπακώστα.